Η περιγραφή μέτρων σε αυτόν τον δημοσιονομικό διορθωτή δεν συνιστά μερικώς ψήφιση μέτρων, αφού δεν υπάρχει ούτως ή άλλως μία περιγραφή. Όχι, δεν συνιστά ψήφιση μέτρων, καθώς ο δημοσιονομικός διορθωτής αυτό το οποίο κάνει είναι να επιφέρει δημοσιονομική διόρθωση σε περίπτωση που δεν υπάρξει δυνατότητα να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Είναι διαφορετικό να ψηφίζεις ένα μέτρο το οποίο λέει ότι από την 1η-1η του 2019 ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι σε ποσοστό τάδε, και εντελώς διαφορετικό να λες ότι εφόσον δεν επιτευχθούν οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων, τότε θα υπάρξει σε πρώτο στάδιο μία συζήτηση του Υπουργού Οικονομικών με τους θεσμούς για να βρεθούν τρόποι κάλυψης του συγκεκριμένου κενού, και στη συνέχεια, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τότε θα μπαίνει σε εφαρμογή ο αυτόματος δημοσιονομικός διορθωτής. Πρόκειται για τη ρύθμιση η οποία ψηφίστηκε και για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, όπως γνωρίσετε, με την οποία ρύθμιση αμβλύνθηκαν οι επιφυλάξεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τουλάχιστον για το 2018. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, ο δημοσιονομικός διορθωτής, ο οποίος ισχύει, περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της διαβούλευσης του Υπουργού Οικονομικών με τους θεσμούς, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι κάλυψης του ενδεχόμενου κενού, και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης, περνάμε στο δεύτερο στάδιο, που είναι το στάδιο της αυτόματης δημοσιονομικής διόρθωσης. Τίποτα δηλαδή διαφορετικό από ό,τι ισχύει σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνηθεί. Και τούτο για μόνο ένα χρόνο. Τέλος, θέλω να σας πω και να επαναλάβω ότι με βάση τους ρυθμούς αύξησης ελληνικής οικονομίας, με βάση τους αριθμούς οι οποίοι είναι στη διάθεση όλων σας, φαίνεται, είναι μάλλον απολύτως βέβαιο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί η εφαρμογή ενός τέτοιου μηχανισμού, καθώς για πρώτη φορά το πρόγραμμα βγαίνει, για πρώτη φορά όχι μόνο οι στόχοι επιτυγχάνονται, αλλά αντιθέτως έχουμε πετύχει και υπεραπόδοση στα έσοδα, πράγμα το οποίο μας έδωσε και τη δυνατότητα για να δώσουμε την ΕΦΑΠΑΞ 13η σύνταξη ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ, και ακόμα να είμαστε πάνω από το στόχο με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει παρουσιάσει η Ελστάτ σε τροποποιημένη ταπιακή βάση. Επ' αυτού του